Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σταθώ στην τροπολογία που αφορά τα ΕΑΣ. Ουσιαστικά μέσα από το ερώτημα βάλαμε και τη θέση μας. Συγγνώμη μας παραμένει ότι θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα. Θέλω να σταθώ σε 2-3 τροπολογίες που δεν είχαμε τη δυνατότητα βάσει του χρόνου να αναφερθούμε. Καταρχήν, την τροπολογία με αριθμό 1873 που αφορά την μετακίνηση των εργαζόμενων από τη Μελίτη ΑΕ και την Μεγαλόπολη ΑΕ στη ΔΕΗ και στο ΔΔΕ. Γιατί γίνεται τώρα? Κατά βάση είναι για να διευκολυνθεί η πώληση των λιγνητικών μονάδων. Και όσοι εργαζόμενοι περισσεύουν να μπορέσουν να πάνε, εν πάση περιπτώσει, στο ΔΔΕ και στη ΔΕΗ. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν σε αυτή την τροπολογία, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουν επιπτώσεις οι εργαζόμενοι από την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Ψηφίζουμε παρόν γιατί διαφωνούμε πλήρως με την πώληση και την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλω να διευκρινίσω την ψήφο μας. Για τη δεύτερη τροπολογία, τη 1870, που αφορά τον τρόπο παρακράτησης υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Καταρχήν να σας θυμίσω, νομίζω είναι γνωστό, εμείς διαφωνούμε με αυτό το χαράτσι. Και πρέπει να καταργηθεί. Τι να ψηφίζουμε το διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του? Δεν φτάνει κόψατε που κόψατε όλοι σας τις συντάξεις, διατηρείτε και αυτό το χαράτσι, έστω και με άλλο τρόπο υπολογισμό. Λοιπόν, θα την καταψηφίσουμε, γιατί διαφωνούμε με την ουσία του ζητήματος. Τώρα, για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, δίνει παράταση σε ένα νόμο, τον 3868 του 2010, τον οποίον είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, τον είχε τροποποιήσει το ΠΑΣΟΚ και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τον εφαρμόζει στη μεταμνημονιακή εποχή. Δηλαδή τι? Τη μετακίνηση των υπαλλήλων, των εργαζόμενων, χωρίς τη δική τους θέληση. Εμείς είμαστε ενάντια στην υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου. Μετά όμως από τις διευκρινήσεις του κυρίου Υπουργού, γιατί μας έκανε και εντύπωση, μιλάμε για μια παράταση 10-12 ημερών, δηλαδή μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Περί τίνους πρόκειται? Και λέω μετά τη διευκρίνηση ότι υπάρχουν συμβάσεις που έχουν λήξει και οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ή δεν μπορούν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους, λόγω του ότι δεν εγκρίνονται από τον πάριδρο, εμείς θα το ψηφίσουμε γι' αυτόν τον λόγο, αλλά γενικότερα ήθελα να πω ότι διαφωνούμε συνολικά με το... τελειώνω κύριε Πρόεδρε, απλά ήθελα να επισημάνω, επειδή το είπαμε στην Επιτροπή, αλλά και πάλι λόγω χρόνου δεν καταφέραμε στην πρωτολογία να το πούμε, συμφωνούμε με την μετεγκατάσταση των αναργύρων και αυτά που προβλέπουν, τα δύο σχετικά άρθρα θα τα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ.